Κύριε Υπουργέ, οι μεγάλες κινητοποιήσεις των νησιωτών αλλά και των υγειονομικών δείχνουν τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία όλης της Ελλάδας, αποδεικνύεται και με τις σημερινές επίκαιρες, αλλά ακόμα και της Αττικής. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Το Υπουργείο προσπαθεί να τις λύσει, πώς, με διαρκές μετακινήσεις του ιατρικού προσωπικού. Δηλαδή να βουλώσει τρύπες, ανοίγοντας όμως δυστυχώς μεγαλύτερες. Χαρακτηριστικά, Παπαμακάριστος δεν εφημερεύει καθημερινά αναισθησιολόγος. Σαν λύση δώσατε την εκπεριτροπή κάλυψης αναισθησιολόγου μετακινούμενο ανά ημέρα από κάθε νοσοκομείο αρμοδιότητας της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας. Οι συνέπειες άμεσες στο Σισμανόγλιο. Μετακινήθηκαν 2 αναισθησιολόγοι, μειώθηκαν οι χειρουργικές αίθουσες κατά 2, βάζοντας φρένο σε προγραμματισμένες επεμβάσεις για τις οποίες οι ασθενείς μπορεί να περίμεναν και μήνες. Στο κρατικό της Νίκαιας δεν εφημερεύει καθημερινά ακτινολόγος. Στο τμήμα με τον αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, από τις 9 οργανικές θέσεις, καλυμμένες οι 3. Δηλαδή, λείπει το 75% του ιατρικού δυναμικού σε αυτό το τμήμα. Και είναι ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Νοσηλεύονται εκατοντάδες ασθενείς. Γίνονται καθημερινά δεκάδες χειρουργία. Δεν υπάρχει γιατρός να γνωματεύσει μια αξονική τομογραφία. Άρα γίνεται επισφαλής η λειτουργία του. Και τις ημέρες της γενικής εφημερίας πραγματοποιούνται εξετάσεις σε πάνω από 200 ασθενείς. Τι αποφασίσατε? Τη μετακίνηση για 15 μέρες ενός ακτινολόγου από το νοσοκομείο της Ικαρίας, του μοναδικού ακτινολόγου. Άρα, το νησί ξεκρέμαστο. Δεν θα μπορούν εκεί να γίνονται τομογραφίες και μην νομίζετε ότι υπάρχουν ιδιώτες. Δεν υπάρχουν ούτε ιδιώτες. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι οριακή συνολικά στα νοσοκομεία της χώρας. Αντιμετωπίζεται τις ελλείψεις των γιατρών και του προσωπικού σαν περιοδεύοντα θείασο που καλύπτει κενά και δεν προκυρήσονται όλες οι κενές θέσεις ούτως ώστε να καλυφτούν άμεσα με μόνιμο προσωπικό. Τι σας ζητάμε? Να προχωρήσετε άμεσα στην προκήρυξη του συνόλου, όχι κομματιαστά, του συνόλου των κενών θέσεων και στην Παπαμακάριστο για αναισθησιολόγο, αλλά και στο νοσοκομείο της Νίκαιας, που αυτή τη στιγμή για αυτά τα ζητήματα είναι σε κινητοποίηση και χαιρετίζουμε τον αγώνα τους. Έχουν στάσει εργασίας και είναι μαζί τους και οι κάτοικοι από τις εργατογειτονιές. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Να τα πάρουμε λίγο με την σειρά, γιατί είναι και διαφορετικών ειδών τα γεγονότα. Στην Παμακάριστο υπήρχαν 2 αναισθησιολόγοι, αν είχατε ρωτήσει πιο συγκεκριμένα και στο νοσοκομείο, οι οποίοι μετακινήθηκαν στο Σισμανόγλιο. Το πρόβλημα στην Παμακάριστο δεν ξεκίνησε ότι δεν είχαμε αναισθησιολόγους. Ορισμένες φορές, ξέρετε, υπάρχουν και εσωτερικά διαδικασίες και εσωτερικά προβλήματα και κρίθηκε ως η βέλτιστη λύση για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών είναι οι 2 αναισθησιολόγοι να μετακινηθούν στο Σισμανόγλιο και η Παμακάριστος να βοηθηθεί με μετακινήσεις αναισθησιολόγων από άλλα τμήματα για ένα βραχή χρονικό διάστημα. Γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε λίγο τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Όσον αφορά το νοσοκομείο της Νίκαιας με τους ακτινολόγους, που όντως υπάρχει θέμα γιατί 2 είναι που είναι στον αξονικό τομογράφο και υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας, μέχρι να προκηρυχθούν οι θέσεις και θα προκηρυχθούν άμεσα, ειδικά στη Νίκαια, θα υπάρξει τις επόμενες μέρες μια fast track, δηλαδή περιμέναμε να ψηφιστεί η πιο γρήγορη διαδικασία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο που έγινε, ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι κάποιες θέσεις θα βγουν πάρα πολύ άμεσα σε νοσοκομεία της χώρας που έχουμε την
την πιο μεγάλη πίεση. Και ένα από αυτά τα νοσοκομεία, το νοσοκομείο της Νίκαιας, το ακτινολογικό, που είναι και στη δική σας κατεύθυνση που λέτε, να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα το οποίο υπάρχει εκεί. Άρα κάθε πρόβλημα έχει, ορισμένες φορές έχει διαφορετική προέλευση το πρόβλημα και γι' αυτό χρειάζεται και διαφορετική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντήσατε. Είναι γενική και αόριστη η απάντησή σας. Για το ότι είχαν μετακινηθεί από την Παπαμακάριστο δύο αναισθησιολόγοι, δείχνει ότι πράγματι χρησιμοποιείται το υγειονομικό προσωπικό σαν μετακινούμενο θείασο. Πήγανε λοιπόν στο Σισμανόγλιο και προγραμματίσανε χειρουργικές επεμβάσεις. Τώρα τις τεινάζετε στον αέρα ή δεν τις τεινάζετε? Σας ρωτάω. Πώς θα το καλύψετε αυτό το κενό? Στην Νίκαια, λέτε, είναι διαφορετικό πρόβλημα και λοιπά. Κοιτάξτε να σας πω, έχω εδώ το ψήφισμα της Γενικής τους Συνέλευσης στις 30 Οκτώβρη, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα. Σας έχουν ενημερώσει πολλαπλώς και από πέρσι, δεν ήσασταν εσείς βεβαίως υφυπουργός, αλλά δεν έχει σημασία, η κυβέρνηση έχει μια συνέχεια παντού σε κάθε Υπουργείο. Εδώ σας προειδοποιούσαν πολύ νεωρίτερα ότι θα βγουν σε σύνταξη και δημιουργούνται τα κενά. Τι κάνατε, υποσχέσεις, και τώρα με αοριστείες απαντάτε. Εμείς σας ζητάμε χρονοδιάγραμμα. Θα καλύψετε τα κενά άμεσα και πότε και με πόσους? Λείπουν 6 αναισθησιολόγοι στο κρατικό της Νίκαιας. Πότε θα συμπληρωθούν? Πράγματι, είναι 2 μόνιμοι και ένας επικουρικός. Δεν φτάνουνε. Για πρώτη φορά, το λένε στο ψήφισμά τους, για πρώτη φορά το νοσοκομείο, ο αξονικός τομογράφος στη Νίκαια, ήταν κλειστός στις 28 και 29 του Οκτώβρη. Ήταν μετά από εφημερία και είχαν του κόσμου τους νέους ασθενείς και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Έχουν μάλιστα, όχι σας τα έχουν ανακοινώσει, τα έχουν πει και τα έχουν στείλει και στους αρμόδιους της δεύτερης ΙΠΕ, αλλά ακόμα τα έχουν όλα αυτά ανακοινώσει και στην εισαγγελία του Πειραιά, γιατί φοβούνται ότι μπορεί ακόμα και να τους χρεώσετε. Και τα λέω αυτά γιατί τις προκηρύξεις τις κάνετε κομματιαστά και όχι όλες μαζί. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα? Να υπάρχουν και ειδικότητες που σου λέει χρειάζονται 6, όταν προκηρύσετε 2, ναι, δεν εμφανίζονται. Γιατί? Γιατί η εργασιακή επιβάρηση είναι τρομερή και το ξέρετε, και σήμερα μόνιμο προσωπικό παραιτείτε. Εξάλλου, έχουν μια σειρά αιτήματα που αν τα ικανοποιήσετε, σίγουρα θα δώσετε λύση. Και θέλω να πω και το εξής. Υπάρχουν 40.000 οργανικές θέσεις κενές και 4.000 χειρουργικές κλίνες κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού. Τι θα προκηρύξετε? Σας ρωτάω συγκεκριμένα, τι θα προκηρύξετε για να καλύψετε όλα αυτά? Γιατί αυτά που κατηγορείστε είναι ότι η υποστελέχωση και η απαξίωση των κρατικών νοσοκομείων είναι στα πλαίσια του νέου ΕΣΥ για να ενισχυθεί ακριβώς η εμπορευματοποίηση, δηλαδή η ενίσχυση των ιδιωτών. Εμείς το λέμε καθαρά, συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα και των υγειονομικών αλλά και του λαού για δημόσια κρατική υγεία που να καλύπτει τις ανάγκες ενάντια στην ανθυγιεινή σας πολιτική. Είναι σε βάρος του λαού και υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων της υγείας. Και θα μας βρείτε μαζί τους και θα είμαστε μπροστά. Ναι, πραγματικά, μου είπατε ότι ήμουν αόριστο στην ερώτηση. Σε ποιο πράγμα? Σας είπα, στην Παμακάριστο μετακινήθηκαν 2. Βεβαίως τα νούμερα. Ακούστε τα λίγο, γιατί σε αυτό είμαι πάρα πολύ καλό. Μπορεί να μην είμαι καλό στον πολιτικό λόγο να πω εμπορευματοποίηση όλα αυτά που λέτε συνεχώς, με την ευχαίρεια του να μην έχετε διοικήσει και να μην έχετε κυβερνήσει.
αλλά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Σας είπα, μετακινήθηκαν δύο αναισθησιολόγοι από την Παμακάρισσο σε Σμανόγλιο, όχι για κάλυψη κενών, γιατί υπήρχε δυσλειτουργία στο τμήμα. Και ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Γι' αυτό σας έχω πει, μην τα βάζουμε όλα στον ίδιο κουβά. Και το υπαμακάριστος δεν έμεινε ακάλυπτη. Έστω και με μετακινήσεις που είναι ένα δύσκολο μέτρο, εξασφαλίστηκε η λειτουργία της Παμακάριστου. Αλλά για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν γίνει. Αναφερθήκατε στην Νίκαια. Καταρχήν 27-28 δεν έκλεισε το ακτινολογικό. Την έχω δει την ανακοίνωση, δεν έχει κλείσει το ακτινολογικό. Απαντάω στο ψήφισμα των γιατρών. Είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Μου είπατε ότι δεν είμαι συγκεκριμένος, γίνομαι πάρα πολύ συγκεκριμένος. 27-28 δεν έκλεισε το ακτινολογικό. Σας απαντάω και σας λέω. Ο αξονικός τομογράφος δεν έκλεισε 27-28. Δεν μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος από αυτό. Δεν έκλεισε. Ξέρω ότι γράφει το ψήφισμα. Δεν έκλεισε. Ωραία. Οι θέσεις οι οποίες έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση είναι 10.000 την επόμενη τετραετία και οι 6.500 θα είναι εντός του 2024. Αυτές είναι οι θέσεις οι οποίες θα προκηρυχθούν και αφορούν το ΕΣΥ. Και γίνομαι και πολύ πιο συγκεκριμένος για το νοσοκομείο της Νίκαιας, γιατί σας έχω πει, θα υπάρξει μια ομάδα θέσεων που θα προκηρυχθούν τις επόμενες μέρες και σε αυτές βρίσκεται το νοσοκομείο της Νίκαιας για τις συγκεκριμένες ειδικότητες που παρουσιάζει το πρόβλημα, μαζί με άλλα νοσοκομεία, άλλα περίπου 10 νοσοκομεία της χώρας, που θα βγουν οι θέσεις αυτές. Άρα δεν μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος από αυτό. Το αν εμπορευματοποιούμε την... Αφήστε λίγο, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αφήστε λίγο. Παρακαλώ να αποφύγετε το διάλογο, παρακαλώ. Σας άκουσα και θα ξαναπώ και θα κλείσω με αυτό, ότι στα χρόνια, ειδικά τα προηγούμενα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκφαση του δημόσιου συστήματος υγείας. Εσείς μπορείτε να λέτε για ιδιωτικοποίηση, μπορείτε να λέτε για εμπορευματοποίηση της υγείας, αλλά στα προηγούμενα 4 χρόνια και ειδικά στην πανδημία του COVID, ήταν, αν θέλετε, καλύτερη έκφαση δημόσιου συστήματος υγείας. Στα δημόσια νοσοκομεία πήγαν οι ασθενείς με COVID. Η κυβέρνηση τα δημόσια νοσοκομεία στήριξε, εκεί έδωσε το βάρος. Στα δημόσια νοσοκομεία διπλασίασε τις ΜΕΘ και τα δημόσια νοσοκομεία φτιάξαν αυτό το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Οπότε όταν έρχεστε και λέτε αυτό που έχετε συνηθίσει να λέτε, τις τρεις λέξεις, εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση, θα προτιμούσα να ακούσω και κάτι πιο συγκεκριμένο από εσάς. Ευχαριστώ πολύ.